Και περνάμε στην τρίτη ομιλήτρια αυτής της συνεδρίας. Έχω τη χαρά να καλέσω στο βήμα την κυρία Κορονάκη Ελένη, συνάδελφο χημικό-μηχανικό από τη Σχολή Χημικών-Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβή Πολυτεχνείου, του τομέα ανάπτυξη, σχεδιασμού και ανάλυση εργασιών και συστημάτων, οποία συνεργάζεται με τον καθηγητή μου στη διπλωματική και advisor, τον κύριο Μπουντουβή Αντρέα. Με τίτλο ομιλίας «Setting the stage for real-time digital twins of industrial processes», δηλαδή δημιουργώντας τη βάση για ψηφιακά δίδυμα στις βιομηχανικές διεργασίες σε πραγματικό χρόνο. Οπότε, την κυρία Κορονάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Θα σας μεταφέρω στο χώρο της μηχανικής διεργασιών και την επιστήμη των δεδομένων σε ό,τι αφορά αυτό το χώρο. Αλλά πριν γίνει αυτό, θα ξεκινήσω αναφέροντας τις προκλήσεις εντάχει που αντιμετωπίζουμε ως μηχανική διεργασιών σήμερα και αυτές περιλαμβάνουν καταρχάς την επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μιλάμε για νέα φάρμακα, υλικά, ένζυμα, καταλύτες. Προκλήσεις που προκύπτουν από την προσαρμογή σε διεθνείς κανονισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του χρόνου. Πρέπει να περιοριστεί η περιεκτικότητα του θείου στο ναυτιλιακό κάσιμο από 3,5% σε 0,5%. Αυτό γεννάει την ανάγκη για νέες αποδοτικές διεργασίες. Προκλήσεις που προκύπτουν από την αντικατάσταση νέων, σπάνιων ή επικίνδυνων πρώτων υλών. Ένα παράδειγμα που μας αφορά όλους είναι ότι το ίνδιο, βασικό συστατικό των οθονών, των κινητών τηλεφώνων και των τάμπλετ, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Καθώς επίσης και από την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που έχουν το αντίκτυπο του να επηρεάζουν, να κάνουν ασαφές το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων στις διεργασίες. Επίσης, τώρα τελευταία, υπάρχει μια τάση πιο αποκεντρωμένης παραγωγής, παραγωγής που είναι πιο κοντά στην κατανάλωση, με προϊόντα πιο εξειδικευμένα για το καταναλωτικό κοινό. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο βομβαρδισμού από έννοιες όπως το Big Data, η τεχνητή νοημοσύνη, που προσφέρονται σήμερα σαν πιθανά χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Πραγματικά, η χημική βιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να επενδύει σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Μιλάμε για real-time βάσεις δεδομένων που έχουν την ικανότητα όχι απλά να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν δεδομένα, αλλά να κάνουν μία ανάλυση, συσχέτιση, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Μιλάμε για συστήματα τα οποία έχουν αρκετά μεγάλο κόστος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους. Και γι' αυτό το λόγο, όντως είναι αλήθεια ότι η υιοθέτησή τους από τη βιομηχανία είναι το προϊόν νομοθεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 2011 ο Αμερικάνικος FDA επέβαλε τη χρήση ακριβώς αυτών των συστημάτων που στην αργό λέγονται operational historians στις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες ίσως σας φανεί περίεργο, αλλά μέχρι τότε κρατούσαν τα δεδομένα από τις διεργασίες σε χαρτιά κατάλληλα αποθηκευμένα. Πλέον είναι ψηφιοποιημένα και αποθηκευμένα. Δεδομένα όμως υπάρχουν όχι μόνο από τους σένσορες, τους πολλούς σένσορες που υπάρχουν σε μια διεργασία, αλλά και από λεπτομερή, μεγάλα μοντέλα διεργασιών, μοντέλα που ενσωματώνουν πολλούς φυσικούς μηχανισμούς σε συνδυασμό με χημικές αντιδράσεις. Αυτά αναπτύσσονται σε εμπορικούς συνήθως κώδικες, γιατί όχι μόνο μπορούν εύκολα να μας βοηθήσουν να σωματώσουμε τους φυσικούς μηχανισμούς και τη χημεία, αλλά έχουν ισχυρούς επιλύτες που εκμεταλλεύονται σύγχρονες τεχνικές παράλληλης επεξεργασίας και προσφέρουν την δυνατότητα εύχρηστης γραφικής απεικόνησης, διευκολύνοντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πλέον είναι πολύ διαδεδομένο, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στη βιομηχανία. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πηγές δεδομένων, από πειράματα, αν θέλετε, από μετρήσεις και από προσομοιώσεις. Και το ερώτημα είναι πώς αυτά μετατρέπονται σε μια χρήσιμη πληροφορία.
Εδώ και κάποια χρόνια έχει καταστρωθεί ένα πρότυπο το οποίο ακολουθείται για την μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία. Ξεκινάει από το business understanding κατά βάση τον καθορισμό των στόχων και των δικτών επίτευξης των στόχων. Θα συνεχίσει με την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, δηλαδή ποια είναι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων, κυρίως ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι και υποδομές που θα καταστήσουν αυτή την αξιοποίηση εφικτή, έτσι ώστε μετά να περάσουμε στο πιο χρονοβόρο στάδιο, το οποίο είναι η προετοιμασία των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει η επιλογή, ομογενοποίηση και κατάταξη των δεδομένων, προκειμένου μετά να εφαρμοστούν τα κατάλληλα εργαλεία μοντελοποίησης, στατιστικά, στοχαστικά ή άλλα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο το οποίο κατόπιν αξιολόγησης θα βελτιωθεί. Αφού γίνει αυτό, τελικά αυτή η ιδέα, η καινούργια πληροφορία, θα εφαρμοστεί γενικά στην παραγωγική διαδικασία και θα αξιολογηθεί τελικά αν όλη αυτή η επένδυση χρόνου, κόπου είχε νόημα. Θα σας δείξω πώς αυτή εδώ η διαδικασία ακολουθείται σε μια διεργασία χημικής μηχανικής πολύ διαδεδομένη, τη χημική απόθεση από ατμό. Μια διεργασία με την οποία ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια και χρησιμεύει στην παραγωγή λεπτών μεταλλικών ημενίων. Ίσως η πιο μεγάλη της εφαρμογή είναι στην βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής. Αυτή είναι μια ενδεικτική διάταξη ενός αντιδραστήρα χημικής απόθεσης από ατμό. Τα αντιδρόντα εισέρχονται στην αέρια φάση, αντιδρούν στην αέρια φάση μέσω δικτύου ομογενών αντιδράσεων και τελικά αποθέτουν πάνω σε αυτή τη θερμενόμενη επιφάνεια, το υπόστρωμα, πάλι μετά από διαδοχικές επιφανειακές ετερογενείς αντιδράσεις, το επιθυμητό υλικό. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διεργασία, περιλαμβάνει αντικρουόμενους φυσικούς μηχανισμούς και πληθώρα χημικών αντιδράσεων, και ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι αυτές συχνά δεν μας είναι γνωστές. Ο λόγος είναι ότι προκύπτουν συνέχεια καινούργιες πρόδρομες ενώσεις για τη δημιουργία των ημενίων, για τα οποία δεν έχουμε πληροφορίες για την κινητική των αντιδράσεών τους. Τα μοντέλα τα οποία προκύπτουν είναι σύνθετα, πολύπλοκα, μεγάλης κλίμακας, αλλά το μέγεθος δεν είναι η μοναδική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προκλήσεις προκύπτουν όταν πάμε να αποθέσουμε σε νάνο ή μίκρο δομές, τοπογραφίες. Δεν θα αγγίξω πολύ το θέμα αυτό. Θα μείνω λίγο περισσότερο στο κομμάτι του μεγέθους, καθώς επίσης και της ύπαρξης περισσότερος από μια μόνιμης κατάστασης για ακριβώς τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, της πολλαπλότητας των λύσεων που προκύπτει από τη μη γραμμικότητα αυτών των συστημάτων. Ξεκινώντας από το μέγεθος, μάλλον πριν προχωρήσω σε αυτό, θα σταθώ λίγο περισσότερο στην πολλαπλότητα των λύσεων. Εδώ βλέπετε έναν αξονοσημετρικό αντιδραστήρα, στον οποίο για ακριβώς τις ίδιες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας είναι δυνατόν να διαμορφωθούν τρεις τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Εδώ σας δείχνω κατανομές θερμοκρασίας και πεδίων ροής. Παρατηρήστε ότι οι δύο εξ αυτών είναι συμμετρικές, αναμενόμενο, μιας και έχουμε ένα αξονοσημετρικό σύστημα, ενώ η μία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συμμετρίας. Το αποτέλεσμα είναι, για ακριβώς τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, με τυχαίο τρόπο τελικά να παράγονται τελείως διαφορετικά προϊόντα. Αυτό μπορείτε να φανταστείτε ότι σε μία βιομηχανική πρακτική είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί, και ένα μοντέλο, ένα ψηφιακό δίδυμο μιας τέτοιας διεργασίας πρέπει να το λαμβάνει υπόψη της οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με την αντιμετώπιση της μεγάλης κλίμακας αυτών των μοντέλων με μοντέλα μειωμένης τάξης, τα οποία πάντα ξεκινούν από συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι στιγμιότυπα του συστήματος, δηλαδή τιμές της κατάστασης του συστήματος καθώς μεταβαίνει από μία κατάσταση σε μία άλλη, και τελικά δημιουργούμε έναν πίνακα δεδομένων. Φανταστείτε ότι εδώ μπορεί να έχουμε 1.000 διανύσματα, 1.000 στιγμιότυπα. Καθένα από αυτά μπορεί να έχει και 20 εκατομμύρια αγνώστους, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το πλήθος των χημικών αντιδράσεων. Αυτό τώρα
Restart, no. Ο χώρος στον οποίο ζουν τα στιγμιότυπα αυτά μπορεί να προσεγγιστεί κάνοντας μία ανάλυση κοινών συνιστοσών ή το αντίστοιχο Singular Value Decomposition. Ο πίνακας U είναι η βάση του χώρου στον οποίο ζουν τα δεδομένα και η μείωση της τάξης προκύπτει από την επιλογή λίγων μόνο διανυσμάτων αυτού εδώ του πίνακα, αυτών που αντιστοιχούν στις πιο σημαντικές σε μέγεθος οι δύο τιμές. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε μία βάση φι που είναι ικανή να περιγράψει αρκούντος καλά το χώρο στον οποίο ζουν τα δεδομένα. Κάθε νέα τώρα προσέγγιση της κατάστασης του συστήματος που μας είναι άγνωστη προκύπτει ως γραμμικός συνδυασμός αυτής της βάσης με συντελεστές α να είναι χρονικά μεταβαλλόμενοι και οι οποίοι γενικά μας είναι άγνωστοι. Για να μπορέσουμε να τους προσεγγίσουμε στην συνήθι βιβλιογραφική πρακτική ακολουθείται η μέθοδος προβολής των εξισώσεων πάνω στη βάση φι με τη μέθοδο Galerkin και στη συνέχεια η επίλυση ενός συστήματος. Εμείς αποφεύγουμε τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας. Ανταυτού, υλοποιούμε ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο νευρονικό δίκτυο, το οποίο είναι ικανό να μας προβλέψει για τις άγνωστες τιμές και για των παραμέτρων και για νέες χρονικές στιγμές, τους συντελεστές α και άρα τελικά τη νέα τιμή, τη νέα κατάσταση του συστήματος. Η μεθοδολογία αυτή είναι πάρα πολύ αποδοτική, σε πραγματικό χρόνο τρέχει πολύ γρήγορα, καθώς επίσης και η φάση της εκπαίδευσης του νευρονικού δικτύου είναι πολύ οικονομική από την άποψη του χρόνου και των δεδομένων που απαιτούνται. Θα σας παρουσιάσω δύο εφαρμογές αυτής της μεθοδολογίας. Στην πρώτη εφαρμογή χρησιμοποιούμε δεδομένα από υπολογισμούς ενός τέτοιου αντιδραστήρα, ο οποίος εν γνώση μας είναι κακή, προέρχονται από ένα πάρα πολύ αραιό πλέγμα. Και έτσι το μοντέλο το οποίο φτιάχνουμε, το μικρής τάξης μοντέλο, εν γνώση μας δίνει κακά αποτελέσματα. Όμως είναι αρκετά καλά ώστε όταν αυτά τροφοδοτηθούν στον μεγάλη κλίμακα κώδικα τον οποίο έχουμε, να οδηγήσουν σε σύγκληση πολύ πολύ γρηγορότερα. Η επιτάχυνση η οποία παίρνουμε είναι αξιοσημείωτη. Φτάνουμε να έχουμε μία μείωση του χρόνου κατά περίπου 300 φορές, ενώ όταν ενσωματωθούν και οι αντιδράσεις, που θυμηθείτε προσθέτουν πολλούς βαθμούς ελευθερίας, μπορεί δηλαδή από 2 εκατομμύρια γνώσεις να φτάσουμε στους 20, έχουμε 2,5 φορές λιγότερο χρόνο, λιγότερο εντυπωσιακή θα έλεγε κανείς, πλην όμως σκεφτείτε ότι αυτή η ανάλυση συνήθως γίνεται πολλές φορές, οπότε συνολικά ο χρόνος που εξοικονομούμε είναι σημαντικός. Σε σχέση με την πολλαπλότητα που σας ανέφερα, έχουμε συνδυάσει αυτή τη μεθοδολογία με αλγορίθμους ταξινόμησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην εφαρμογή αυτή με support vector machines, που κάνουν τι ακριβώς, σε ένα παράδειγμα το οποίο έχει δύο τελείως διαφορετικές μόνιμες καταστάσεις για τις ίδιες τιμές παραμέτρων λειτουργίας. Ο αλγόριθμος ταξινόμησης μπορεί να αναγνωρίσει σε ποια από τις δύο οικογένειες λύσεων βρισκόμαστε και να υλοποιήσει το αντίστοιχο μοντέλο μειωμένης τάξης, το οποίο έχουμε καταστρώσει από πριν. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ρύθμιση της διεργασίας, διότι ένα γρήγορο προβλεπτικό μοντέλο είναι απαραίτητο προκειμένου να οδηγήσει έναν ρυθμιστή στην κατάλληλη αλλαγή στο σύστημα. Το τελευταίο με το οποίο ασχολούμαστε τώρα έχει προκύψει από δύο πράγματα. Μιλάμε για μη γραμμικές μεθόδους μείωσης τάξης. Το ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θέλουμε να ξεπεράσουμε το φράγμα, αν θέλετε, του να κάνουμε επιτάχυνση κατά 300 φορές. Θέλουμε να πάμε πάνω 500 φορές για να έχουμε πραγματικά μια πραγματικού χρόνου λειτουργία. Επίσης, στα μη γραμμικά δυναμικά προβλήματα είναι γνωστό ότι οι μέθοδοι προβολής σε γραμμικούς υπόχωρους δεν είναι ακριβείς. Οι μη γραμμικές μέθοδοι πατάνε βασικά στην λογική της εκμάθησης μιας πολλαπλότητας, ενός manifold πάνω στο οποίο ζουν τα δεδομένα. Πρόκειται για έναν χώρο μάλλον μικρής διάστασης και πιθανότατα μη γραμμικό. Άρα η εκμάθηση του χώρου αυτού και μιας παραμετροποίησης του χώρου αυτού τελικά μας οδηγεί στο να περιγράψουμε το πρόβλημα με πολύ μικρότερη πληροφορία. Σας αναφέρω... Συγγνώμη.
Σας αναφέρω τις τέσσερις κυρίαρχες μεθοδολογίες. Οι δύο πρώτες ήταν οι πρώτες που εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία ταυτόχρονα το 2000. Εμείς κυρίως ασχολούμαστε με την τελευταία, με τα diffusion maps. Αυτό που στην ουσία πετυχαίνουν, γιατί όλες έχουν πάνω κάτω την ίδια, πατάνε στην ίδια αρχή, είναι δεδομένα τα οποία όπως αυτά, που είναι γνωστά στην αργό Swiss Roll, τρισδιάστατα δεδομένα, να τα ξετυλίξουν και να τα περιγράψουν τελικά σαν μία διδιάστατη απεικόνηση, οδηγώντας τελικά σε μείωση της τάξης του μοντέλου. Λίγα λόγια για το πώς εφαρμόζουμε τα diffusion maps. Ξεκινάμε πάλι από δεδομένα, τα οποία θεωρούμε, είπαμε, ότι ζουν πάνω σε μία πολλαπλότητα. Δημιουργούμε ένα πίνακα συσχέτισης που αποδίδει βαθμούς συγγένειας ανάμεσα σε αυτά τα δεδομένα και με έναν πίνακα Markov, όπου οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του γνωρίζουμε ότι δίνουν μια παραμετροποίηση της πολλαπλότητας πάνω στην οποία ζουν. Διαλέγοντας πάλι κάποια από αυτά τα ιδιοδιανύσματα, πετυχαίνουμε τη μείωση της τάξης. Όλη η διαδικασία βέβαια συμπληρώνεται από δύο βήματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα. Το πρώτο είναι η μετάβαση στο χώρο, λέω εδώ, μικρής διάστασης, πώς δηλαδή από το χώρο των μεγάλων δεδομένων πάμε στο χώρο της πολλαπλότητας. Και αυτό είναι αρκετά δοκιμασμένο με μία μέθοδο, για παράδειγμα, όπως το Nystrom Extension, δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Το άλλο βήμα όμως της μετάβασης από τον χώρο της πολλαπλότητας στο χώρο μεγάλης διάστασης είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι προϊόν αντικείμενο μελέτης και τελικά επηρεάζει πάρα πολύ το συνολικό αποτέλεσμα, την απόδοση του μοντέλου μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το πώς αυτή η έρευνα εξελίσσεται. Θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα σε σχέση με ένα παράδειγμα benchmark, την εξίσωση Bergers. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξίσωση γιατί παρουσιάζει ένα moving shock, ένα μέτωπο, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα την τιμή της μεταβλητής σε σχέση με το χώρο. Αυτό, καθώς ο χρόνος περνάει, κινείται στο χώρο. Είναι αρκετά δύσκολο να το προσομοιώσει κανείς και αυτό που σας δείχνω εδώ αριστερά είναι τα αποτελέσματα από το πλήρες μοντέλο. Δεν φαίνονται καλά γιατί καλύπτονται από πάνω με αυτές τις κουκίδες που είναι τα αποτελέσματα από το μοντέλο μειωμένης τάξης με μια γραμμική μέθοδο μείωσης τάξης, αυτή που σας ανέφερα στην αρχή. Παρατηρήστε κάτω εδώ ότι η προσέγγιση δεν είναι τόσο καλή. Αρκεί να σας πω ότι γι' αυτό εδώ το μοντέλο μειωμένης τάξης χρησιμοποίησαμε όλες τις συναρτήσεις βάσης του πίνακα U στον οποίο σας ανέφερα. Πρακτικά δηλαδή δεν έχουμε μειώσει την τάξη καθόλου, διαλέξαμε όλη την πληροφορία και παρόλα αυτά πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Ενώ εδώ το ίδιο πρόβλημα με diffusion maps χρειάστηκε μόλις τρία διανύσματα για να παραμετροποιήσει το χώρο στον οποίο ζουν τα δεδομένα. Άρα έχουμε μία μείωση κατευθείαν από τα 250 στα 3, αλλά κυρίως επειδή έρεται το stiffness των εξισώσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλγορίθμους ολοκλήρωσης στο χρόνο, όπως ο Forward Euler, που είναι ένας πολύ φτηνός επιλύτης, κάνοντας πολύ μεγάλα βήματα χωρίς να έχουμε τον περιορισμό της ευστάθειας. Και από αυτό γεννώνται πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη ως προς το χρόνο. Τέλος θα κλείσω με το όραμα που έχει η δημιουργία των ψηφιακών αντιγράφων τελικά για τη μηχανική των διεργασιών. Το όραμα είναι ότι ο μηχανικός παραγωγής στο τάμπλετ ή στο κινητό του θα έχει ένα αντίγραφο της όλης της διεργασίας. Θα μπορεί, καθώς περπατάει μέσα στο εργοστάσιο, να ανταλλάσσει πληροφορία μέσω Wi-Fi με τις μηχανές. Τα μοντέλα τα οποία τρέχουν, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα, να γίνονται updated με νέα δεδομένα, να μπορούν όλοι στην παραγωγή να βλέπουν ακριβώς την ίδια εικόνα, να προλαμβάνουν καταστάσεις και γιατί όχι κάποιες καταστάσεις, κάποιες διεργασίες να τις κάνουν ακόμα πιο αποδοτικές. Αυτό είναι ένα υπέροχο όραμα, αλλά πριν 2 χρόνια βγήκε μία έρευνα και λέει, που είπε ότι το 25% μόλις των project αυτών στη βιομηχανία επιτυγχάνουν. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην μάλλον αποτυχία είναι ότι στην πορεία από την εικόνα αυτή στην εικόνα αυτή
εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι σημαντικός. Στην πραγματικότητα ίσως είναι ο πιο σημαντικός. Χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι για να δουλέψουν πάνω σε, σε ένα τέτοιο project, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, με μία μόρφωση η οποία ξεκινάει και από την κατανόηση επιχειρηματικών όρων, αλλά και τεχνικών πληροφοριών, γιατί αλλιώς, επειδή πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν είναι απλά τεχνικό και δεν πατάει απλά στα μαθηματικά και την τεχνολογία, χρειάζεται συνδρομή όλων αυτών των παραγόντων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.